Διασυνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Και η εκπομπή «Διασυνδεθείτε» και ο Δημήτρης ο Τσιτσής είναι και σήμερα Παρασκευή κοντά μας. Καλή σου ημέρα, Δημήτρη Τσιτσή. Καλή σου ημέρα, Κίκη Οικονόμου. Λοιπόν, να πούμε σήμερα 24 Μαρτίου του 2023. Γιορτάζουμε την παραμονή, είναι παραμονή του Ευαγγελισμού, της Θεοτόκου, και η ανθρωπότητα έχει λέει ότι είναι παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης. Να ξεκινήσουμε. Όλα αυτά που θα πούμε στην εκπομπή αυτή είναι αναρτημένα στους δικτυακούς τόπους της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, career.youth.gr και επιχειρήτε.youth.gr. Μέχρι τις 29 Μαρτίου είναι ανοιχτή η προκήρυξη για τον διαγωνισμό ατόμων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Τα άτομα είναι 311. Να πούμε ότι τώρα για απασχόληση στον ορισμένο χρόνο έχουμε τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, ο γνωστός ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προκηρύξει για 44 άτομα. Μέχρι τις 27 Μαρτίου θα είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη και αφορά και άτομα δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση μιλάμε για επιστημονικό, πληροφορικής, οικονομικές, υγείας, περιβαλλοντικές και άλλες επιστήμες. Επίσης, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Δημοτήχου έχει προκήρυξη για 8 μήνες για 2 άτομα. Τα άτομα αυτά θα είναι η απόφοιτη γυμνασίου, η αποφοιτητική δίπλωμα ΙΕΚ. Μέχρι τις 3 Απριλίου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Ο Δήμος Αβύρων για 2 μήνες θα προσλάβει 9 άτομα. Μιλάμε για άτομα από φοιτητούς γυμνασίου, λυκείου ή δίπλωμα ΙΕΚ. Μέχρι τις 29 Μαρτίου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Ο Δήμος Νέστου έχει ανοιχτή προκήρυξη για την υδρονομική περίοδο της αρδευκής περίοδου του 2023, 13 υδρονομής άρδευσης. Μέχρι τις 29 Μαρτίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου έχει προκήρυξη για 5 άτομα που θα εργαστούν για 4 μήνες. Είναι και δευτεροί απόφοιτος γυμνασίου ή μηχανικούς ανθρωπιστικές τέχνες. Μέχρι τις 24 Μαρτίου, μέχρι σήμερα, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Να περάσουμε στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη, Μύλη Θράκης, θέλουν ένα άτομο που θα ασχολείται με την πληροφορική IT support. Η Έμος Τεχνολογική Ωμικρον Έψιλον, τεχνική εταιρεία στην Κομωτινή, αναζητά έναν τοπογράφο μηχανικό. Και επίσης η Μοντελέζ Ελλάς στην Καβάλα αναζητάει σύμβουλο πωλήσεων. Η Βούρθ Ελλάς στην Ξάνθη ζητάει ένα σύμβουλο πωλήσεων και επίσης η ίδια εταιρεία στην Καβάλα αναζητά σύμβουλο πωλήσεων. Η OVS, η εταιρεία που ασχολείται με ενδύματα, έχει θέση εργασία στην Αλεξανδρούπολη, έναν υπεύθυνο καταστήματος, υπεύθυνη καταστήματος και βοηθό υπεύθυνης και πολίτριας. Η Αφιδέα αναζητάει στην Καβάλα τεχνολόγο ακτινολόγο και επίσης η εταιρεία Βουάνουα για το κατάστημα της Κομωτινή ζητάει έναν υπεύθυνο καταστήματος. Επίσης η Φαρματέν που εδρεύει στις Άπες Ροδόπης έχει έναν άτομο μηχανικό για ποιότητα ελέγχου, Quality Assurance Engineer. Και επίσης η BioAccess Healthcare SEE που ασχολείται στον νέα της υγείας αναζητά για την Ξάνθη νοσηλευτή. Να περάσουμε στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει ανοιχτή θέση δικηγόρου στον Εύρο. Μέχρι την Κυριακή είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Και το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης για τα διάφορα έργα που υλοποιεί αναζητά 7 εξωτερικούς συνεργάτες. Μέχρι τις 3 Απριλίου είναι ανοιχτή αυτή η ανακοίνωση. Και μιλάμε για άτομα επιστημών μηχανικών, ζωής, νομική, αθλητισμού και ιατρικής επιστήμης.
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα έχει ανοιχτή θέση, έχει ανοιχτές θέσεις για δύο ερευνητές για τη δικιά μας περιοχή, για το Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας στην Καβάλα, στην Νέα Πέραμο. Αναζητά έναν ερευνητή γάμα βαθμίδας για με γνωστικό αντικείμενο πληθυσμιακή οικολογία και εκτίμηση ίχθυο αποθεμάτων. Μέχρι τις 2 Μαΐου είναι καταληκτική αυτή η προκήρυξη. Να πούμε ότι έχει βγει η προκήρυξη για τους γιατρούς και οδειάτρους του ΕΣΥ για διάφορα πανεπιστήμια, για διάφορα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και στη δικιά μας περιοχή, μέχρι τις 31 Μαρτίου όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Και να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει να θυμίσουμε ότι είναι ανοιχτή η προκήρυξη για επιχειρηματικούς αναλυτές SAP στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανακοινώσει μέχρι τις 13 Απριλίου είναι ανοιχτή η προκήρυξη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν 15 συντονιστές υπηρεσιών οι οποίοι θα εργαστούν στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Λιχνοτεχνικής Υποδομής. Μέχρι τις 19 Απριλίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Να περάσουμε στην κατάρτιση. Να πούμε ότι ο φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τη διαστημική τεχνολογία έχει ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης. Αυτές οι θέσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 31 Μαρτίου και αφορούν άτομα επιστημών μηχανικών, πληροφορικής, οικονομικής, κοινωνίας, νομικής, εξαιρετικές και επιστήμες διοίκησης. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Περιφερειών έχει ανοιχτή προκήρυξη για άτομα για θέση πρακτικής άσκησης μέχρι τις 31 Μαρτίου και μιλάμε για άτομα που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Επίσης να πούμε ότι ο φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει ανοιχτή θέση για προκήρυξη για πρακτική άσκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου και αφορά άτομα που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Να πούμε ότι υπάρχουν για δύο προγράμματα στην Ισπανία. Ο φορέας UN Europe αναζητά 8 άτομα επιδοτούμενης ελλοντικής εργασίας. Τι είναι τα άτομα αυτά είναι κάτω από στα πλαίσια του προγράμματος EVS, το οποίο χρηματοδοτεί την παραμονή, τη διαμονή, την ασφάλεια, τη μετακίνηση και δίνει το λεγόμενο pocket money, ανάλογα με τη χώρα. Να περάσουμε στην εκπαίδευση. Να πούμε το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που του λέει Εφαρμοσμένη Στατιστική. Είναι 3 εξάμηνα και έχει την δυνατότητα να κάνει μερική φίτηση. Μέχρι τις 5 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ένα άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που με το τίτλο Χρηματιστό, Χρηματιστηριακό και το Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και του Κεφαλαίου. Η διάρκεια σπουδών είναι 2 εξάμηνα, πλήρως φοιτήσεως και μέχρι τις 15 Ιουνίου μπορείς να υποβάλεις τα χαρτιά σου. Να πούμε ότι ανακοίνωσε χθες το ΙΚΙ τις 36 υποτροφίες για ελληνογαλλική συνεργασία για σπουδές, μάστερ, σε δημόσιο πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Ανεξαρτήτως επιστήμης μπορεί να υποβάλεις τα χαρτιά σου για να πάρεις αυτή την υποτροφία. Μέχρι τις 31 Μαΐου του 2023 είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Και επίσης η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει προκηρύξει τη χορήγηση 2 υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους δάκτορες για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών ή δακτορικών σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού στις επιστήμες που ασχολείται η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Μέχρι τις 20 Μαΐου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Το Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προκηρύσει την απονομή 3 βραβείων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών και κυπριακών ΑΗ για την καταλύτερη πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί. Σε ένα από τα παρακάτω θέματα είναι η αντιμετώπιση της σεξουαλικής κατοικοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα, ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα, κατάφορες παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διεθνές επίπεδο του 2021 και 2022. Μέχρι τις 18 Μαΐου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Η Eurostat στη μελέτη που έκανε παρουσιάζει οριακή
αύξηση στο ποσοστό απασχόληση της Ευρωπαϊκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Και επίσης μια άλλη έρευνα που έγινε παρουσιάζει ότι το 31,4% των νέων στην Ελλάδα το 2022 είναι στην ανεργία. Στις 29 Μαρτίου του 2023 πραγματοποιείται στην Αθήνα η διαδικτυακά η μια ημερίδα ενημέρωσης για τις τακτορικές υποτροφίες των Marie Sklodowska Curie Actions. Και επίσης να πούμε ότι η Emirates πραγματοποιεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο τρεις ημέρες καριέρας, 33, 1 Τετάρτου και 3 Τετάρτου. Να πούμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός που, για τα ειδικά ζητήματα που αφορούν την εκπόνηση βιομηχανικών δακτορικών. Να πούμε στη διαβίου μάτηση ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός The Regeneration πραγματοποιεί για άνεργους, για άτομα που δεν έχουν εμπειρία, διάφορα σεμινάρια και έχουν επίσης συνεργασίες με επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και ο σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν εργασία. Πραγματοποιεί πρόγραμμα διαβίου μάτησης Academy for Digital Acceleration Data Science Lab 3 που χρηματοδοτείται από την Titan. Μέχρι τις 31 Μαρτίου όσοι θέλουν μπορούν να το παρακολουθήσουν. Να περάσουμε στην επιχειρηματικότητα, να υπενθυμίσουμε ότι προκηρύχθηκε η δέσμη δράσεων για την πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει δυνατότητα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων να υποβάλει στα χαρτιά σου για να ενταχθείς στο πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία έχει ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκής έρευνας με σκοπό την πρόθεση της έρευνας όχι μόνο στους τομείς που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή αλλά ενδιαφέρον του γραφείου αλλά και με την καινοτομία στο τομέα των τεχνολογικών πληροφοριών. Μέχρι τις 2 Μαΐου όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Επίσης να πούμε ότι στις 27 ως 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Skywalker στα πλαίσια των μονοπατιών επιχειρηματικότητας. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση και αφορά εκείνους που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής δράσης ως εναλλακτικό δρόμο επαγγελματικής δραστηριότητας και δημιουργικότητας. Να περάσουμε στην καινοτομία, να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 27 του μήνα μπορεί να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν, θέλουν να παρακολουθήσουν το Youth Idea Accelerator. Είναι ένα δίμηνο πρόγραμμα καινοτομίας που δίνει τα δυνατότητα στα μέλη του Πανεπιστημίου να κάνουν τα πρώτα βήματα στην επιχειρηματικότητα. Να θυμίσουμε επίσης ότι μέχρι τις 6 Απριλίου υπάρχει το πρόγραμμα θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων, νοβίτα κύκλος, το λεγόμενο πρόγραμμα Think. Και να κλείσουμε με ένα διαγωνισμό που λέγεται Clean Accelerator Beyond 2023. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Impact Hub Athens ενώνει τις δυνάμεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης με σκοπό την ενδυνάμιση νεοφυών επιχειρήσεων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το πρόγραμμα φέτος θα ξεκινήσει με ένα διήμερο χακάθλων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιδρούσα και την επιστημονική επιμέλεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 27 και 28 Απριλίου. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτόν, μέχρι τις 7 Απριλίου μπορούν να κάνουν αίτηση. Και να κλείσουμε με τη φράση της ημέρας. Οι γυναίκες τα γνωρίζουν όλα από ένστικτο. Αυτό είπε ο Ονόρε ντε Μπαλζάκ, 1799-1850, που ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος. Αν ρωτούμε το παιδί μας, την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά. Διασυνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί.